τα κυρίω του δημοσίου έχουν καταπατηθεί ή έχουν παραχωρηθεί με συμβάσεις που είναι συμβάσεις ντροπής για το ελληνικό δημόσιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό ακόμη δεν έχει καταγραφεί. Αυτά που έχουν δε καταγραφεί και λέμε ότι αυτό είναι κληροδότημα, όπως έλεγε χθες ο κύριος Μάνος, είναι παρατημένα και κανείς δεν ξέρει την αξία τους. Λέει, μπορεί να κάνει λέει, και 2 και 20 εκατομμύρια ένα κίνητο που είναι συγκεκριμένα στο ψυχικό της Αθήνας. Μαρά, εγώ ξέρω, δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Εγώ ξέρω ότι... Με ενοχλεί όμως, Λάζαρε, πιο πολύ από τον κύριο Ντερούς. Να το, πω και, να το πούμε και αυτό. Μα ο κύριος Ντερούς μίλησε για πώληση. Δεν μίλησε για εκποίηση, ούτε για αξιοποίηση. Ο κύριος Τόμσεν και αυτοί πιστεύουν. Εντάξει, μιλάνε για έναν τρόπο αξιοποίηση αυτή τη περιουσία που μπορεί να είναι πώληση, μπορεί να είναι ενοικίαση, μπορεί να είναι. Αλλά σου λέει, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Γιατί αν δεν βγάλει αυτά τα λεφτά, πα για πτώχευση κατευθείαν. Αυτό σου λένε. Λέω όμως ότι μας έπιασε ο καημός και ορισμένοι συνάδελφοι από τα μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοράσεις, τα κεντρικά δελτία της Αθήνας, αμέσως ξεπλάγησαν, οργίστηκαν, γι' αυτό κιόλας. Γιατί στην αρχή δεν υπήρχε κάποιος έντονος προβληματισμός την περασμένη Παρασκευή από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα φτάναμε στις 2 η ώρα τη νύχτα για να βγάλει ανακοίνωση η κυβέρνησης και να κάνει ο κύριος Παπανδρέου διαβήματα την άλλη μέρα. Μόλις ξεσηκώθηκαν τα κανάλια και άρχισε η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, η οποία είναι τόσο εύπλαστη και τόσο επηρεαζόμενη από, να μην δώσω κάποιο χαρακτηρισμό τα συγκεκριμένα κανάλια, που ανησύχησε. Και γιατί, κύριε Λάζαρε, γιατί ο στόχος όλης αυτής της φασαρίας και καπάκι το ότι δεν βγαίνουμε καλά πέρα, δεν πάμε καλά, επομένως πρέπει να πάμε σε εκλογές, έχουμε δηλαδή οι κύριοι καναλάρχες των Αθηνών σκέφτονται τη διαφημιστική πίτα που θα έρθει εάν πάμε σε εκλογές, που είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως ξέρεις. Λοιπόν, ας μην το παίζουν πατριώτες κάποιοι που βλέπουν κυρίαρχα και πρώτα τα συμφέροντά τους και επί τόσα χρόνια διαφέντευαν και διαφεντεύουν αυτή τη χώρα. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Καταρχήν, και το είχε πει και ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Το σενάριο των εκλογών, να το ξεχάσουμε. Και θα πω γιατί να το ξεχάσουμε. Γιατί όποιος πρωθυπουργός αποφασίσει τη δεδομένη στιγμή να πάμε σε εκλογές με δανεικά, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε καταστροφή της χώρας. Δεν υπάρχει πια αυτός ο άνθρωπος. Γιατί το καλλιεργούν? Σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της χώρας. Κάθε δύο μέρες. Δίνουμε τέτοιο αγώνα, ματώνει ο ελληνικός λαός για να κάνει τα χατήρια της Τρόικας. Μισό λεπτό, για να εγκρίνει Τρόικα τα δάνεια. Για να μπορεί να λειτουργεί η χώρα, όχι τίποτα άλλο. Και με τα χρήματα αυτά, εμείς θα κάνουμε εκλογές. Γιατί μην μου πείτε ότι έχουν στο θησαυροφυλάκιο κανένα πουγγί για να κάνουν εκλογές. Μα τα ίδια τα κόμματα. Προφανώς αυτά τα χρήματα τα ίδια τα κόμματα που παίρνουν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα χρήματα που παίρνουν, τα εκατομμύρια ευρώ που παίρνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, παρά το ότι ξαναγράφτηκαν και στο φετινό προϋπολογισμό τα αντίστοιχα εκατομμύρια για τα παίρνουν τα κόμματα, για τις λειτουργικές ανάγκες και για τις εκλογές τους. Αυτά τα κόμματα είναι υπερχρεωμένα σε τράπεζες, τα κόμματα τα ίδια, με τους λογαριασμούς τους. Και παρά τα όσα λεφτά δόθηκαν κατά τα φημολογούμενα και τα εμέσως αποδεικνυόμενα από τη Siemens, από διάφορους χορηγούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Επομένως, πού πάει η ελληνική κοινωνία, ποιοι ενδιαφέρονται πραγματικά? Για την ελληνική κοινωνία ενδιαφέρονται πραγματικά αυτοί που το πάνε, το πάνε έτσι για να πάμε σε εκλογές? Το αμερικανικό σύστημα, κύριε Δημαρά. Δηλαδή. Πρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα ακριβώς με το οποίο χρηματοδοτούνται τα κόμματα στην Αμερική, για παράδειγμα. Και έτσι, εκεί όμως γίνεται με απόλυτη διαφάνεια. Το βρίσκω πολύ δημοκρατικό αυτό που γίνεται. Γι' αυτό λέμε, να λοιπόν, πούμε στον κόσμο ότι γίνεται στην Αμερική, σας παρακαλώ. Φυσικά. Λοιπόν, στην Αμερική τα κόμματα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ιδιώτες, από χορηγούς. Φυσικά. Και αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Και γίνεται... Και με διαφάνεια. Με απόλυτη διαφάνεια. Αυτός είναι ο χορηγός. Αυτός είναι ο χορηγός. Δίνει τόσα, δίνει τόσα, δίνει τόσα. Και το ξέρουμε. Και αυτό εγώ. Όχι κάθε χρόνο να κόβουμε κονδύλι για τα κόμματα από το κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι. Και βέβαια, εγώ απόλυτα αυτό που γίνεται στην Αμερική ως ένα βαθμό και γινόταν και τις προηγούμενες 2-3 δεκαετίες. Το ότι δηλαδή ο κάθε Αμερικανός πρόεδρος είχε δίπλα του έναν πολύ ισχυρό παράγοντα της οικονομίας. Και όλοι λέγαμε και ξέραμε και στην Ελλάδα ότι και ορισμένοι Ελληνοαμερικανοί μεγάλοι παράγοντες οικονομικοί ήταν δίπλα άλλοτε στον George Bush, άλλοτε στον κύριο Clinton. Λέγαμε και ονόματα τα οποία είναι γνωστά. Βεβαίως.
Ξέραμε ότι υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες δίπλα, οι οποίοι όμως, όπως λένε, να πω και ένα παράδειγμα με την αφορμή αυτή, για το εβραϊκό λόμπι. Το εβραϊκό λόμπι λέει ποιος κυβερνάει στην Αμερική, και λένε πάρα πολλοί συμπατριώτες μας, τα βλέπω και στο ίντερνετ και παντού που τα στέλνουν, κυβερνάει λέει το εβραϊκό λόμπι, δηλαδή οι Εβραίοι, οι επιφανείς, οι πλούσιοι Εβραίοι. Ναι, εκεί υπάρχει ένα σύστημα όμως που ξέρουμε ποιος δίνει λεφτά και πόσα δίνει και γιατί τα δίνει. Και μπορεί να ασκεί μετά μία επιρροή. Από αυτή την έννοια, έχω μία επιφύλαξη για το ότι μπορεί να βρεθεί και στην Ελλάδα ένας μεγαλοπαράγων και να πει, αφού είναι ελεύθερο το σύστημα αυτό της χορήγησης χρημάτων σε ένα κόμμα, εγώ είμαι και λέω πάρτε τα, τι τα δίνω όλα. Αλλά θέλω, δεν θα ζητήσει αυτός ο κύριος μετά κάποια χατήρια και κάποιες διευκολύνσεις από την κυβέρνηση η οποία θα εκλεγεί και από αυτόν τον πολιτικό τον οποίο θα χρηματοδοτήσει. Και εδώ δηλαδή θέλει πάλι προσοχή και πάλι έναν έλεγχο διαφάνειας. Όμως εμάς ως χώρα και ως ανθρώπους που νοιαζόμαστε πραγματικά για την πατρίδα μας, δεν πρέπει να μας απασχολεί τόσο πολύ το τι λέει ο κάθε ένας, είτε είναι σοβαρός είτε αστείος, από τους διεθνείς αυτούς παράγοντες, από τους Τροϊκανούς, από τους Γερμανούς, κάτι αναλυτές, κάτι τύπους που βγαίνουν και γράφουν και βγαίνουν και στο Bloomberg και, και στις ηλεκτρονικές εκδόσεις και γράφουν σχόλια για την Ελλάδα, αν θα πτωχεύσει, δεν θα πτωχεύσει. Εμάς μας ενδιαφέρει, και αυτός είναι ο πραγματικός πατριώτης, να ξεβρωμήσει αυτός ο τόπος, η χώρα μας δηλαδή, από αυτούς που είτε μέσω συντεχνιών, είτε μέσω της κομπίνας, είτε μέσω των καρτέλ, και μιλάω συγκεκριμένα πράγματα, είτε μέσω των πολυεθνικών, είτε με την ανοχή των πολιτικών, είτε δια της μίζας προς τους πολιτικούς, οδήγησαν τη χώρα σε αυτό το χάλι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον μας. Αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός. Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Όχι να κάτσω εγώ να λέω τι είπε προχθές ο κύριος Τζορτζ Σόρος, παραδείγματος χάρη. Τότε που μαζεύτηκαν στον Νταβός Ελβετή. Μέγας χρηματοδότης. Μέγας χρηματοδότης. Του Τζορτζ Μπους. Ναι. Έτσι να το πούμε και αυτό. Ναι, το λέω. Το ανέφερε και αυτό το όνομα, γιατί το ανέφερα τυχαία. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, οι οποίοι όμως μέσω αυτής της διαδικασίας παίζουν ένα ρόλο μετά ως προς την άσκηση, παραδείγματος χάρη, της αμερικανικής πολιτικής στα Σκόπια ή στην Αλβανία. Ήτανε τυχαίο στον περιγυρό μας. Ήταν τυχαίο ότι την επομένη της επανεκλογής του ο κύριος Μπους βγήκε και ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει τα Σκόπια επίσημα. Την επομένη της εκλογής του, το 2004, θα το λέω. Ακριβώς. Το Μάρτιο. Ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα ότι αυτές οι σκοπιμότητες στην εποχή της αναμπουμπούλας, όταν βλέπουμε ότι στην Ελλάδα ορισμένοι, παρότι ζούμε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη εποχή, αλλά σου λες, ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται, όπως λένε οι συμπατριώτες μας στην Ήπειρο και στη Ρούμελη. Πώς είναι λοιπόν να γίνεται να νοιάζονται και να κόπτονται τόσο πολύ αυτοί οι οποίοι καλλιεργούν το κλίμα για να πάμε σε εκλογές εν μέσω καταιγίδας. Δηλαδή εν μέσω καταιγίδας, όταν το καράβι στέκεται και δεν στέκεται, είναι έτοιμο να βυθιστεί, εσύ βγαίνεις και λες θα κάνουμε πάρτι. Δηλαδή παίρνουμε δάνειο για να πάμε σε εκλογές. Αυτό πράγμα ναι. Που φαίνεται επομένως, απίστευτα γελίο. Αυτό το περιβάλλον και πρέπει οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι Κάνουν τεράστια υπομονή. Εγώ, οι Έλληνες είναι όριμοι. Είναι ότι ο Παπανδρέου μας ένταξε προεκλογικά και το λέω τελείως λαϊκά. Ότι θα λύσει τα προβλήματα αυτά που έχουμε. Να τα λύσει. Να κάτσει εκεί και να τα λύσει. Όχι φυσικά. Να θέλει να την κοπανίσει όπως την κοπάνισε ο Καραμαλής. Φυσικά. Έτσι. Να έτσι. Κάτσει εκεί και να έτσι. Τα λύσει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί, έτσι γιατί είναι. Αν αποφάσισε ότι δεν μπορεί να τα λύσει και θέλει να πάει σε εκλογές. Μα το θέμα είναι. Μισό λεπτό, κύριε Δημάρα, αφήστε με να το πω. Ναι. Γιατί είναι αυστηρό αυτό που θα πω. Είναι βαρύ, αλλά είναι ειλικρινές, είναι μέσα από την καρδιά μου. Εάν ο κύριος Παπανδρέου αποφάσισε ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα και γι' αυτό θέλει να πάει σε εκλογές, να μην είναι υποψήφιος. Ιδάλλως να κάτσει εκεί που είναι, να μην μου ονειρεύεται εκλογές με δανεικά και να καθίσει και να λύσει τα προβλήματα. Ναι, η διαφορά αν μας θέλει να πάει σε εκλογές, να μην είναι αυτός υποψήφιος. Λάζερε, Αν δεν μπορεί, δεν μπορεί τώρα, θα μπορεί εφόσον επανεκλεγεί, δεν κατάλαβα. Η διαφορά μας όμως, είναι η εξής. Ότι δεν μιλάει ο κύριος Παπανδρέου για εκλογές. Ίσα-ίσα που και χθες το διέψευσε και προχθές το διέψευσε και την περασμένη εβδομάδα το διέψευσε. Και λέει, δεν πάει. Κύριε Δημαρά, για εκλογές μιλάνε και καλλιεργούν το κλίμα ώστε να δώσουν κάποια στιγμή το έναυσμα
όπως το δώσανε και στον Κώστα τον Καραμαλή. Εκτός και αν. Εγώ ένα πράγμα εκτός και αν υπάρχει ένας μηχανισμός. Να είμαστε τυχεροί ως χώρα και να πάμε για εκλογές έως τις 3 Απριλίου που θα πάμε με λίστα. Και ευτυχώς θα γλιτώσουμε πολλά έξοδα. Γιατί αν πάμε μετά τις 3 Απριλίου, θα μας βγουν οι εκλογές και πάλι λίγος αηδώνει. Δεν μπορεί να πάει. Αυτό είναι από αυτά τα οποία και να υπήρχαν στο βάθος του μυαλού οποιοδήποτε δεν μπορούν. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία μέσα σε 2 μήνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Είναι δύσκολο, επομένως, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο να πράγμα. Δούμε, λοιπόν, μια φορά. Ποιοι έχουν συμφέρον από το να πάει η χώρα σε εκλογές, ποιοι καλλιεργούν το κλίμα αυτό, ή μήπως. Για να πάρω και τη δική σου εκδοχή, μήπως στο πίσω μέρος του μυαλού είτε του κυρίου Παπανδρέου ή κάποιων άλλων στελεχών ή συμβούλων υπάρχει σκέψη κάποια στιγμή να φύγει, δηλαδή να γίνει αυτό που περιέγραψε προηγουμένως με την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του 2009 και το βγάζουν, το σπέρνουν αυτοί στους συναδέλφους Παύλα Παπαγαλάκια της Αθήνας για να αρχίσουν να το λένε, να το συζητάνε, να το λένε στα κανάλια για να προετοιμάσουν το έδαφος. Αν όμως το κάνουν αυτό κάποιοι δημοσιογράφοι γιατί τους το λένε κάποιοι πολιτικοί να το καλλιεργούν, τότε αυτή είναι ισοδυναμή στάση τους με εθνική προδοσία. Είναι εθνική προδοσία το να πάμε τη χώρα σε βύθιση σε εποχή καταιγίδας. Σας λέω το εξής και πάλι. Είτε το ένα σενάριο συμβαίνει, είτε το άλλο σενάριο συμβαίνει. Στις 3 Απριλίου που θα πάμε με λίστα. Ναι, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα που να πάμε. Που θα είναι εκλογές εξπρές, εν πάση περιπτώσει. Σε μια Κυριακή θα γίνουν και τελειώσαμε. Ναι, δεν νομίζω. Μετά θα πάμε σε κανονικές εθνικές εκλογές. Θα είναι εθνική αυτοκτονία. Και πάλι, μα ούτως ή άλλως. Καθημερινώς αυτοκτονούμε εθνικά και το γνωρίζετε και, αυτό. Και μάλιστα. Γιατί... Αν ο κύριος Παπανδρέου αποφάσισε πάνω ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει, ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα, καλά θα κάνει να το πει. Αν θέλει να πάει σε εκλογές. Μα να δεν πάει. Φαίνεται αυτό από πουθενά. Καλά θα από πού συνάγεται. Αν πάει σε εκλογές να πάει, αλλά να μην είναι υποψήφιο. Από πού συνάγεται, γιατί δεν έχει πει τέτοιο πράγμα ο Χριστιανός αυτός. Δεν είπε ότι εγώ θέλω να πάω εκλογές. Μάλιστα μετά τις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου, τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και την επόμενη μέρα στις επαναληπτικές βγήκε και είπε έχουμε πάρει νοπή λαϊκή εντολή. Αυτό δηλαδή ότι με τις εκλογές αφού έχω πάρει τις 8 από τις 13 περιφέρειες της χώρας που είναι από τις 13-8 οι συνεργαζόμενοι και το ΠΑΣΟΚ και κάποιοι συμμετέχουν οι συνεργαζόμενοι και οι 5 και μάλιστα και δήμους όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή ο Δήμος της Αθήνας γιατί να πάει σε εκλογές. Δεν είπε ποτέ ο Χριστιανός ότι θα πάει σε εκλογές. Το προεκλογικό κλίμα το καλλιεργούν οι έχοντες κάποια συμφέροντα. Εκτός λέω και αν υπάρχει και ένα σενάριο που σπέρνουν αυτές τις πληροφορίες κάποιοι από το περιβάλλον των μυστικοσυμβούλων του Το περιβάλλον πάνω στον μυστικοσυμβούλων του Πρωθυπουργού. Εάν είναι έτσι. Αυτό λένε οι ειδικοί. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Δεν το έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να πάμε σε πρόορες εκλογές. Που εγώ δεν θέλω να το πιστέψω είναι έτσι, ότι είναι έτσι. Ακόμη και στην περίπτωση που λένε του κ. Παπανδρέου, που το διατυμπανίζει ιδιαίτερα και ο πρόεδρος του Λάος, ο κύριος Καρατζαφέρης, ότι θα πάει ο κ. Παπανδρέου και γενικός γραμματέας ή τουλάχιστον θα υποδειχθεί για υποψήφιος ως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ότι μπορεί, επειδή θα πάει εκεί ενδεχομένως θέλει να προετοιμάσει μια άλλη κατάσταση και πρέπει να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Που όμως το θεωρώ ότι είναι σενάρια τα οποία δεν έχουν βάση και δεν είναι κοντά στην δυνατότητα πραγματοποίησης τους. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε σε λίγο, να πάμε σε διαφημίσεις πρώτα. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημαρά, καθώς σήμερα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέμε.